Αθήνα, Νοέμβριος του 1994. Κυριακή βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μονής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής Αττικής. Δεύτερη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οροπού και Φυλής κυρίου Κυπριανού για τις αιτίες που δαιμονίζονται οι άνθρωποι. Σας είχα υποσχεθεί την περασμένη εβδομάδα ότι θα έχουμε συνέχεια στην Ευαγγελική Περικοπή επάνω στο θέμα των δαιμονιζομένων. Και είχαμε πει, αν ενθυμίστε, στην απορία πολλών πώς μπορεί να δαιμονιστεί ένας άνθρωπος, ότι άλλοι δαιμονίζονται από αμαρτήματα γονέων, άλλοι από προσωπικά δικά τους αμαρτήματα. Και είναι μια τρίτη περίπτωση δαιμονισμού που είναι η επίρρεια της μαγείας, που εκεί περισσότερο είναι από αμέλεια των χριστιανών ανθρώπων το να έχουν ζωή μυστηριακή. Αυτό το τρίτο θα το αφήσουμε τελευταίο, γιατί δυστυχώς την εποχή μας είναι σε έξαρση η επίρρεια της μαγείας. Ας αναφέρω μία περίπτωση που συνέβη πριν από 20-25 περίπου χρόνια στην Κρήτη, σε μια γυναίκα που ήταν λεχόνα. Και όπως μέχρι σήμερα στην επαρχία υπάρχουν ακόμη σπίτια που δεν έχουν βοηθητικούς χώρους μέσα στο σπίτι αλλά έξω από το σπίτι, έτσι και εκεί ήταν η τουαλέτα έξω από το σπίτι και η γυναίκα φοβόταν, η καημένη λεχόνα, κάποτε τα πρόσεχαν αυτά μέχρι να σταραντήσουν, δεν βγαίναν έξω κτλ. Πρόσεχαν ποιος θα μπει στο σπίτι και τι ώρα θα μπει κτλ. Και ήρθε ο άνδρας της αργά και αυτή φοβόταν, η καημένη μόνη της, να βγει έξω να πάει στην τουαλέτα. Και του λέει, σε παρακαλώ, του λέει, βοήθησέ με, συνόδεψέ με μέχρι έξω την τουαλέτα. Και εκείνος οργισμένος, φαίνεται θα ήταν και λίγο ζαλισμένος από το ποτό, στο διάβολο να πας, της λέει, που περίμενε σε μένα για να σε πάω στην τουαλέτα. Και ευθύς που τότε δαιμονίζεται η γυναίκα. Ήταν και λεχόνα και δαιμονίστηκε αμέσως. Μου έλεγε ο νυν Κρήτης, που παλαιότερα είχαμε, πριν γυρίσουμε με το Πάτριο το Λόγιο, είχαμε πάρα πολύ επαφή και σύνδεσμο και στο μοναστήρι ερχόταν και 5-6 φορές είχα πάει στις Μοίρες, που ήταν πρώτα επίσκοπος πριν γίνει Κρήτης. Ήταν η πιο δύσκολη περίπτωση δαιμονιζομένου που είχε αντιμετωπίσει. Γιατί πάρα πολλούς δαιμονιζομένους πηγαίνανε σε εκείνον για να τους διαβάσει. Και συνέπεσε μια φορά να συναντηθώ εδώ στην Αθήνα με το γιο αυτής της γυναίκας και μου περιέγραψε με φρικιαστικά λόγια την περίπτωση της μητέρας του. Ήταν κάτι φοβερό, κάτι φοβερό. Το σπίτι ήταν κόλαση από την πάσχουσα αυτή η γυναίκα. Και μάλιστα όταν μετά από 1-2, θα σας γελάσω, δεν είναι, θυμούμαι καλώς, 3 χρόνια πόσο υπέφερε, και όταν την πήγαν εκεί στον Τιμόθεο που έκανε ο ίδιος πολύ νηστεία και πολύ προσευχή εκεί για να βγάλει τον σατανά από μέσα της, ο ναός εκεί που τη διάβαζε αισθήστη ολόκληρος.
την ώρα που έβγαινε ο Σατανάς. Έσπασε όλα τα τζάμια της εκκλησίας και σπάσανε και κεραμίδια από το ναό. Όλα αυτά τα είχε δει όλος ο κόσμος που είχε καλεστεί εκεί για να συμπροσευχηθούν για την δυστυχισμένη αυτή γυναίκα. Βλέπετε λοιπόν, με το να την στείλει στο διάβολο, αμέσως δαιμονίστηκε. Σας ανέφερα την περασμένη εβδομάδα ορισμένα παραδείγματα που γνωρίσαμε πάνω στο μοναστήρι. Παιδάκι 4 ετών από το Άνω Λιώσα, ένα παιδί 11 ετών από τον Δήρον, το Παγκράτη, και κοντά η ώρα 11 τη νύχτα που η μάνα του το έστειλε στο διάβολο και δαιμονίστηκε, και κάθε βράδυ η ώρα 11 το έπιανε ο Σατανάς για 2 ώρες και το σπάραζε το παιδί, που έγινε και αυτό επάνω στο μοναστήρι καλά, και άλλες πολλές παρόμοιες περιπτώσεις που δυστυχώς οι περισσότεροι σήμερα χριστιανοί το έχουν, όπως θα λέγαμε στη γλώσσα μας, ψωμοτήρι. Στο διάβολο να πας, στο διάβολο να πας, στο διάβολο να πας. Όχι στο Χριστό να πας, όχι στην Παναγία να πας, όχι στην ευχή να πας, στο διάβολο να πας. Και γι' αυτό δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος είναι σατανοκρατούμενος. Όταν μια φορά, σας το είπα κι άλλη φορά, μια από τη φιλία πάνω κλαίγοντας μεσημέρι, που της έσπασε ο γιος της τα αυγά στο κεφάλι και έβγαλε το τσεμπέρι της και ήταν το κεφάλι της απάνω γεμάτο από τα αυγά που της τα έχει σπάσει, 2-3 τα πήρε, και με θυμό λοιπόν της τα έσπασε στο κεφάλι και τρέχαν τα ζουμιά και ήρθε κλαίγοντας επάνω και της είπα, θυμάμαι, μήπως τον στέλνει στο διάβολο, και μου λέει, αν κάνω και άλλη δουλειά, τόσο ζώπορο ζωηρό που είναι, της λέω, πάρ τότε τα αυγά στο κεφάλι, αφού τον στέλνει στο διάβολο, τι άλλο θέλεις, πάρ τα ρέστα τώρα. Δυστυχώς έχουν αυτή την κακή συνήθεια που τους έχει γίνει έξι, που τους έχει γίνει δευτέρα φύσης, στο διάβολο να πας, στο διάβολο να πας. Και δαιμονίζονται λοιπόν πολλοί από αμάρτημα των γονέων, όπως σας ανέφερε και το άλλο παράδειγμα την περασμένη Κυριακή, που μου έλεγε ο Σατανάς, ο πατέρας της Μέστελε, δεν βγαίνω. Τι σου είναι, λέει, και τι διαβάζεις, αδελφή σου είναι, ξαδέλφη σου. Ας τη λέει να πάει στο βασίλειό μου, στο Δαφνί, το δημόσιο ψυχιατρείο, το αποκαλούσε βασίλειό του. Ας τη να πάει στο βασίλειό μου, λέει, τι σου είναι. Και όταν επέμενα στο διάβασμα, λέει, όσο και να διαβάζεις δεν βγαίνει, ο πατέρας της με έστειλε. Και όταν ρώτησα τη μάνα μου, είπε, 3 ετών που ήταν, την έστειλε ο πατέρας στο διάβολο, μια από τις πολλές φορές, παραχώρησε ο Θεός και μπήκε. Μία λοιπόν περίπτωση είναι από αμαρτήματα γονέων, και είναι πάρα πολλά παραδείγματα, δεν έχουμε το χρόνο, θα μπορούσε να περάσει ολόκληρος ο χρόνος με το να σας διηγούμε παρόμοια παραδείγματα. Άλλη περίπτωση είναι από προσωπικά αμαρτήματα που πάλι από τα προσωπικά αμαρτήματα παραχωρεί ο Θεός πολλές φορές και δαιμονίζεται ο άνθρωπος. Για εκείνους που δεν το έχουν ακούσει, ένα δαιμονιζόμενο παιδί νέος πάνω από 2 μέτρα, με την μορφή του σεληνιασμού, που τον έβλαπες και σπάραζε κάτω και έβγαζε αφρούς από το στόμα, ήταν ένα φοβερό θέαμα. Μια φορά μου είχε ζητήσει, όταν ήμουν εκεί στην Αγία Εφημία, λαϊκός ακόμη τότε, να κάνει ένα τηλέφωνο, και ήξερα ότι υπέφερε και άργησε να ανέβει, και είπα, μήπως το συνέβη ο Θεός, με φώτισε, και πήγα κάτω και τον έπιασε την ώρα που τηλεφωνούσε, και είδα ένα θέαμα φοβερό, και έτρεξε, ζήτησε βοήθεια, ήρθαν 2-3 άντρες εκεί να τον σηκώσουμε, ήταν και πάνω από 2 μέτρα ένα λεβέντο παιδάκι, και μου έλεγε, όταν είχε πάει στο Άγιον Όρος, στην έρημο εκεί που βάδιζε για να πάει σε κάποιο μοναστήρι, συνήθισε ένα μοναχό, και με το ευλόγησον γέροντα. Ο γέροντας εκείνος, ο ασκητής, φαίνεται ήταν άνθρωπος με διορατικό χάρισμα, άγιος άνθρωπος, του είπε, ο κύριος Κωνσταντίνη, του φώναξε και το όνομά του, και αυτός υπέθυσε πως σε κάποιο μοναστήρι θα τον είδε, θα άκουσε το όνομά του, και γι' αυτό τον ήξερε, δεν τον πολύ εντυπωσίασε αυτό.
Και αφού προχώρησαν λίγο, όταν μια βρύση εκεί σε ένα δέντρο και του λέει: κάθεσε Κωνσταντίνε να κάνουμε την ενάτη ώρα. Και αυτός απ' έξω ήξερε την ενάτη, είπε την ενάτη και έβγαλε από τον τρουβά απαξιμάδια, διότι απαξιμάδια τα έβρεξε εκεί στο νερό, έδωσε στο παιδί, έφαγε κι αυτός. Και εκεί που τρώγαν το απαξιμάδι, του λέει: Κωνσταντίνε, είσαι ελεύθερος ή παντρεμένος? Λέει: ελεύθερος είμαι, λέει γέροντα. Γιατί, του λέει, Κώστα μου λες ψέματα, αφού είσαι παντρεμένος, χωρισμένος και η γυναίκα σου είναι στην Αμερική? Τότε εγώ του είπα: αλήθεια Κώστα, παντρεμένος ήσουν και χωρισμένος? Μου λέει: ναι, τον ήξερα, για ελεύθερο. Και ερχόμεθα στην ουσία του θέματος. Και προσθέτει ο γέροντας: Κωνσταντίνε, του λέει, εάν δεν σταματήσεις το αμάρτημα του αυνανισμού, καλά δεν γίνεσαι. Από αυτό το αμάρτημα μπήκε ο διάβολος μέσα σου και δεν θα βγει αν δεν το σταματήσεις. Το ακούτε? Ο Άγιος αυτός γέροντας, ο διορατικός αυτός γέροντας, του απεκάλυψε από πού βρήκε ο διάβολος χώρο και μπήκε μέσα. Από το πάθος του αυνανισμού. Και δέστε τι φοβερό, τι συγκλονιστικό. Του λέω: βρε Κώστα, και δεν σταμάτησες την αμαρτία αυτή? Σκύβοντας το κεφάλι του, κοκκινίζοντας το πρόσωπό του, μου λέει με πολύ εντροπή, λαϊκός το τίμον ακόμη, με πολύ εντροπή σας λέω όχι. Βλέπετε, είναι φοβερό το πάθος. Οποιοδήποτε πάθος, εάν ο άνθρωπος δεν ζητήσει τη βοήθεια του Χριστού, με αδιάκριτη πίστη στο Χριστό. Με αδιάκριτη πίστη στο Χριστό. Τελευταία φορά που τον είδα, αν έχει πεθάνει ο Θεός τον συγχωρέσει, αν ζει ο Θεός να τον λυπηθεί και να τον απαλλάξει, τελευταία φορά που τον είδα πριν από 6 χρόνια στο μοναστήρι, που είχε έρθει να ζητήσει βοήθεια διότι ζούσε με ελεημοσύνη, διότι δεν μπορούσε να εργαστεί, ακόμη μετά δηλαδή από 28 χρόνια που είχα να τον δω, τον είδα πριν 5 χρόνια, είχαν περάσει 28 χρόνια και ακόμη ήταν σε αυτή την κατάσταση. Εάν, του λέει, ο Σατανάς μπήκε από αυτή την αιτία μέσα σου και δεν θα βγει αν δεν σταματήσεις το αμάρτημα αυτό. Θυμάμαι όταν διάβαζα μια άλλη δαιμονισμένη αλλά από επίρρεια μαγείας αυτή στο μοναστήρι, και είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτά τα παραδείγματα και πρέπει πάρα πολύ να τα προσέχουμε, και μου την έφερε η δασκάλα της που την είχε βοηθό στο κατηχητικό, 24 χρονών κοπέλα που ξαφνικά δαιμονίστηκε από επίρρεια μαγείας. Και ήταν μια μεγάλη απορία για μένα πως μια κοπέλα της εκκλησίας που εξομολογείται, που εκκλησιάζεται, που μεταλαμβάνει, πως ο Θεός παρεχώρησε. Καλά, να μείνει στην εκκλησία εύκολα να το καταλάβει κανείς. Και όταν τη φέρανε, για όσους δεν το ξανά έχουν ακούσει, τότε δεν ήταν το προσκύνημα ακόμη κάτω, ήταν το παλιό καθολικό που ερχόντουσαν όλοι οι παλιότεροι, θα το ενθυμίστε. Μόλις την κατέβασαν από το ταξί, έκλεισε τα μάτια της, γύρισε τα οπίστια προς τον ναό και την πηγαίνανε με τα οπίστια. Δεν μπορούσε κανέναν τρόπο να την γύρισουν μπροστά να βαδίσει. Με τα οπίστια πίσω. Και αφού είδα ότι είχα να κάνω με φοβερό δαιμόνιο, έτρεξα πρώτο στην εκκλησία, πέρασα από την άλλη πόρτα που είναι προς το άβατο που είναι τώρα, φώναξα τότε, ήμασταν 7-8 αδελφοί, τους φώναξα στην τράπεζα και τους είπα: έχω μια σοβαρή πολύ περίπτωση, ελάτε στο παρακλήσι του Αγίου Νεκταρίου και νοερός, χωρίς να ακούγεστε ούτε ψιθυριστά, νοερός θα κρατάτε τα κομποσχήνια και θα λέτε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την δούλη σου, και εγώ θα διαβάζω τις ευχές. Τους το είπα, έφυγα εγώ, αυτοί θυμαστήκαν αυτό στο παρακλήσι, έβαλα το πετραχύλι. Εν τω μεταξύ αυτοί μόλις τη φέραν στην πόρτα και στάθηκε με τα οπίστια πίσω, δεν μπορούσαν περισσότερο, κατέβει από το σκαλοπάτι κάτω, αλλά μέσα με κανέναν τρόπο ούτε με βίτς μπορούσαμε να την πάμε προς την εικόνα κοντά.
με τα οπίστια. Λέω, γιατί έχεις τα οπίστια γυρισμένα? Και μου λέει ο διάβολος που ήταν μέσα της, για να μην βλέπω, μου λέει, εσένα και αυτούς εδώ, και γύρισε την παλάμη της προς τους Αγίους, για να μην βλέπω εσένα και αυτούς εδώ. Άρχισε τις ευχές της εξορκιστικές και για μια στιγμή δεν θυμούμαι κάτι είπε εκεί ο Σατανάς, και άρχισε τότε, έκανα μια διακοπή, άρχισε ένα διάλογο μαζί του και είπα, πώς εσύ μπήκες μέσα σε μια κοπέλα που είναι της εκκλησίας, που εκκλησιάζεται, που προσεύχεται, που νηστεύει, που εξομολογείται, που μεταλαμβάνει, πώς μπήκες μέσα? Λέει, με στείλανε. Λέω, ποιος έστειλε? Με έστειλε, λέει, μάνα και κόρη που τις κάνανε τα μάγια η ώρα 12 τη νύχτα στο τάδε μέρος. Είπε και το μέρος. Και κάνω μια παρένθεση, επειδή το είδαν οι γονείς ότι αυτή είχε κλείσει να αφιερωθεί, να γίνει μοναχή, βρήκαν αμέσως τον γαμπρό από τη Θεσσαλονίκη καταγωγή τους, μέσα ένα μήνα την παντρέψουν με το ζόρι. Αυτή η πράξη εγκληματική πολλών χριστιανών γονέων που δεν σέβονται την ελευθερία του συνανθρώπου των, είτε είναι παιδί τους είτε οτιδήποτε και αν είναι, που ο ίδιος ο Θεός που μας δημιούργησε σέβεται την ελευθερία μας και δεν παίρνει με το ζόρι κανέναν κοντά του, όσοι θέλει, όποιος θέλει, όποιος θέλει. Ο πατέρας ή η μητέρα που αγάπησε τη σύζυγο ή το σύζυγο, στην άρνηση της μάνας και του πατέρα δεν πήραν την ευχή, κάναν το γάμο και κάνουν πολύ μόνοι τους. Αν το παιδί τους επιλέξει το δρόμο του Θεού, εκεί να δεσμεύσουν την ελευθερία. Αυτοί που θέλουν να είναι ελεύθεροι για τον εαυτό τους, δεσμεύουν την ελευθερία των άλλων. Πράξεις, επαναλαμβάνω, όχι αντιχριστιανική απλώς, αλλά και εγκληματική. Με το ζόρι να την παντρέψουν. Την αρεβωνιάσαν αμέσως σε μία άδειες πράγματα, ιστορίες, και είπε η κοπέλα στο παιδί, λέει, δυστυχώς οι γονείς μου δεν σέβονται την ελευθερία μου. Θα σε κάνω δυστυχισμένο. Δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν θέλω να ακολουθήσω αυτό το δρόμο τον έγκαμ. Ο Θεός τον ευλόγησε το γάμο. Αλλά εγώ έχω μια άλλη κλίση. Θέλω να ζήσω μια άλλη ζωή. Και το παιδί ήταν καλό. Τη είπε, με συγχωρείς, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Αφού εσύ δεν το θέλεις, εδώ σταματάμε. Θα είμαι με δυο καλοί φίλοι και εδώ τελειώνω με απόψε. Τον ευχαρίστησε η κοπέλα, έφυγε. Προσευλήθη η μάνα του παιδιού, γιατί τους προσέβαλε με το ότι έδιωξε το γιο, και πήγαν για να καταστρέψουν την κοπέλα δια της μαγείας. Πήρε και την κόρη της μαζί, μάνα, λέει, και κόρη στο τάδε μέρος έτσι και έτσι. Και εδώ είναι τώρα το πιο σπουδαίο, ανέφερα όλη αυτή την ιστορία για να φτάσω σε αυτή τη λεπτομέρεια. Και πώς μπήκες μέσα εσύ στην κοπέλα? Επαναλαμβάνω, σαρκαστικά γελώντας, ας τα ακούσουμε όλοι μας, και εγώ και εσείς, και εγώ που σας ομιλώ και εσείς που με ακούτε. Σαρκαστικά γελώντας μου λέει, βρήκα, λέει, παράθυρο και μπήκα. Ποιο, λέει, ήταν το παράθυρο που μπήκες? Είχε λογισμούς καινοδοξίες, ότι ομιλούσε ωραία στο κατηχητικό, σαν κατηχήτρια, ότι έψαλε ωραία, και από εκεί μπήκα. Και θυμήθηκα την άλλη την ιστορία που σου τα ανέφερα την περασμένη φορά για εκείνους που δεν ήταν, όταν είχα πάει προετών σε ένα μοναστήρι στην Αίγινα και με παρακάλεσε η αείμνηστος γερόντισσα Μαγδαληνή, διακόνισσα του Αγίου Νεκταρίου, μετά τη λειτουργία να διαβάσω μια δαιμονισμένη καλογριά. Φοβερό να βλέπεις αφιερώμενον άνθρωπο να είναι δαιμονισμένος. Και της είπα, πώς γερόντισσα δαιμονίστηκε? Αχ, μου λέει, αχ, γεροντά μου, ήταν πρωτοψάλτρια, αλλά δυστυχώς την πήρε ο Σατανάς από την κοινοδοξία, από την έπαρση που έψαλε ωραία και μας έκανε καμώματα. Καθημερινές δεν ήθελε να ψάλει, ήθελε μόνο γιορτές, μεγάλες γιορτές και κυριακές. Προσπαθούσα να την πείσω, προσπαθούσα να τη βοηθήσω, αδύνατο. Και σε μια από τις ημέρες που εκείνη ήθελε να ψάλει, με το ανοίξω το στόμα μου
και πληρωθήσετε πνεύματος, που λέμε εκεί στις καταβασίες, αντί να πληρωθεί πνεύματος αγαθού, πληρώθηκε πνεύματος πονηρού και μπήκε μέσα της ο διάβολος. Και ξέρετε πόσα χρόνια αυτή η μοναχή ήταν δαιμονισμένη, περίπου 17-18 χρόνια. Βασανιζόταν και βασάνιζε και μια ολόκληρη αδελφότητα από την έπαρση, από την κοινοδοξία. Αυτό θυμήθηκα όταν μου είπε αυτή η κοπέλα, ο Σατανάς από την κοπέλα, βρήκα παράθυρο και μπήκα. Είχε λογισμούς υπερηφανίας. Βλέπετε λοιπόν πώς και γιατί ο Θεός παραχωρεί. Μπαίνει στον έναν γιατί έχει δύο ακόλαστο. Μπαίνει στον άλλον γιατί έχει την υπερηφάνεια. Όπου σε βρει ο διάβολος, όπου σε βρει. Όπου σε βρει. Κύριε Ελεησόν, ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Κυπριανού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών θλιβωμένης τέτοια καταπονωμένης ελέος Θεού και βοηθείας επιδεωμένης σκέπης της Αγίας Μονής Ταύτης και των κατοικούντων εν αυτή. Καταστάσεως του σήμαντος κόσμου, ευταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των απονυφθέντων και των εναποδημιέσοντων, ιάσεως των εναστενίες κατακειμένων, υπερανέσεως μακαρίας πλήμης και αφέσεως αμαρτιών, πάντων των προαπερθόντων ευσεβώς πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Υπέρ αναρίσεως των εκμαλώτων και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη υπομέν. Ετιδεώμεθα υπέρ των αρχόντων ημών κράτους νίκης διαμονής υγείας σωτηρίας αυτών και του Κυρίων των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεβολώσε αυτούς εν πάση και υποτάξε υπό τους πόδας αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρόμης αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα λοργήν και νόσον την κατημών κοινωμένη, και ρίσωστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ρίσε ημάς. Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ρίσε ημάς. Και βλέπετε, για να επιμείνω περισσότερο στην τρίτη περίπτωση δαιμονισμού, στην τρίτη περίπτωση δεσίματος, γιατί υπάρχουν ασθένειες που οι περισσότεροι χριστιανοί σήμερα δεν το γνωρίζουν, γιατί δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, δεν διαβάζουν Ευαγγέλιο, δεν ακούν κηρύγματα, ενώ διαβάζουν όλα τα σκουπίδια, ακόμη και πορνό, Ευαγγέλιο δεν διαβάζουν. Αναφέρεται εκεί σε ένα θαύμα του Χριστού μας που τις Τετάρτες κατά διαστήματα αναγκάζομαι και το επαναλαμβάνω, γιατί κάθε Τετάρτη έρχονται πάρα πολλοί για πρώτη φορά ακόμη και από το εξωτερικό. Στο θαύμα που έκανε ο Χριστός μας, ένα θαύμα εκεί στη συναγωγή ένα Σάββατο στη Συγκύπτουσα, και ο Χριστός μας
εκτός από τέλειος άνθρωπος, σαν τέλειος Θεός, σαν καρδιογνώστης Θεός, αυτό το Σάββατο, αυτή την ημέρα, πήγε επί μόνο σε αυτή τη συναγωγή για να θεραπεύσει αυτή τη γυναίκα, τη συγκύπτουσα, που είχε 18 χρόνια, που ήταν δύο κάτια. Για κεφάλια έβλεπες τη μέση, το κεφάλι της κάτω στη γη. Συγκύπτουσα. Και όταν αυτή είχε πάρει την απόφαση, έτσι θα πέθαινε. Ούτε που τόλμησε να πει στον Χριστό να την κάνει καλά. Είχε πιστέψει, έτσι θα πεθάνει. Ούτε και που το ήξερε καημένη ότι ο Χριστός πει να την τιμήσει για τη βία της, για τη πίστη της. Αν και συγκύπτουσα, δεν έχανε Σάββατο να μην πηγαίνει στη συναγωγή. Που σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί, προφασιζόμενοι προφάσεις εναμαρτίες, δεν εκκλησιάζονται. 2-3 φορές το χρόνο. Και αυτοί που πάνε συχνά, και είναι ένα παράπονο μεγάλο που πολλές φορές το εκφράζουμε στα πνευματικά μου παιδιά, δεν έρχονται νωρίς στην εκκλησία. Πόσο συγκινήθηκα σήμερα από έναν νεαρό από την Αυστραλία, μερικά παιδιά από εσάς τον γνωρίσατε, και έμενε για 2 μέρες στο μοναστήρι μας, πάει για τη Σερβία, γιατί γεννήθηκε στην Αυστραλία, οι γονείς του από τη Σερβία, και πάει εκεί να δει τους συγγενείς και θα έρθει περίπου τα Χριστούγεννα πάλι και παρακάλεσε να φιλοξενηθεί ακόμη μια εβδομάδα στο μοναστήρι, που τα κανόνισε έτσι για να είναι στη λειτουργία επάνω. Και ο διάβολος έκανε λάθος ο ταξιτζής και τον παίρνει στη φυλή, τον πήρε στον οροπό. Και από τον οροπό το φέρει στη φυλή και ήταν στα μισά του όρθρου. Εγώ τον βρήκα όταν μπήκα μέσα για τις καταβασίες. Προς εντροπή άλλων νέων ειδικών μας που έρχονται στο τέλος του όρθρου, στην αρχή της λειτουργίας, στα μισά της λειτουργίας και ορισμένοι στο τέλος της λειτουργίας. Που είναι απαράδεκτο αυτό για τους χριστιανούς μας. Την τηλεόραση την κοιτάνε με τις ώρες. Το ποδόσφαιρο με τις ώρες. Τα κέντρα άλλοι χριστιανοί με τις ώρες και κάθε βράδυ. 2 ώρες την Κυριακή στην εκκλησία δεν τις θυσιάζουν. Και θέλουν και τα σκαμνάκια. Και θέλουν και τις καρέκλες. Δεν μπορούν 2 ώρες να θυσιάσουν όρθιοι για τον Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν για να την τιμήσει πήγε επί μόνος αυτό το Σάββατο να βραβεύσει την υπομονή της, την αρετή της, την πίστη της και να τη θεραπεύσει. Και χωρίς να το ζητήσει, άπλωσε το χέρι του, το πανάγιο χέρι του στο κεφαλάκι της και της είπε: «Γίνε, απολέλησε τις ασθενείες σου. Να είσαι λυτρωμένη από την αρρώστια σου». Και αμέσως θεραπεύτηκε. Αμέσως. Σηκώθηκε και δοξολογούσε με ευγνωμοσύνη το Θεό. Ποιος δεν δοξολογούσε το Θεό? Ο φθονερός αρχισυνάγωγος. Και τα έλεγε στον κόσμο να τα ακούσει ο Χριστός. Να μην έρχεστε το Σάββατο εδώ για να θεραπεύεστε, που είναι αργία. Η αργία τον μάρανε. Αλλά να έρχεστε άλλες μέρες. Μήπως η γυναίκα ήξερε ότι ο Χριστός θα πήγαινε εκεί στη συναγωγή και του είπε ο Χριστός, εδώ πάλι είναι η ουσία. Είπα όλη την ιστορία του Σάββατος να φτάσω στην ουσία. Υποκριτά, του λέει, το βόδι σου το λύνει στο Σάββατο να πάει να πιει νερό. Αυτή τη θυγατέρα του Αβραάμ που για να την τιμήσει την ονομάζει έτσι θυγατέρα Αβραάμ, που ο σατανάς έδεσε 10 και 8 έτη. Εγώ να μην τη λύσω. Να λοιπόν ακούμε από το στόμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού μας ότι ο διάβολος δένει. Κατά παραχώρηση βεβαίως Θεού. Γιατί αν δεν επιτρέψει ο Θεός, δεν μπορεί να πάθει ο άνθρωπος τίποτε. Ο Θεός παραχωρεί, ο Θεός επιτρέπει. Αν δεν επιτρέψει ο Θεός δεν γίνεται τίποτε. Που ο σατανάς έθεσε. Ο σατανάς την έδεσε. Υπάρχουν λοιπόν ασθένειες που υπάρχουν από δέσιμο του σατανά, από προσβολή του σατανά, από χτύπημα του σατανά κατά παραχώρηση Θεού. Όπως χθες ήρθε Σάββατο ένα ζευγάρι, αρεβωνιασμένη ήτανε, και μου έλεγε η κοπέλα με πόνο και με σπαραγμό ψυχής τι αισθανόταν, τι ένιωθε στην καρδιά της και άλλους πόνους, και ενώ πέρασε τους καλύτερους
γιατρούς της Αθήνας και δεν τις βρίσκουν παθολογικά απολύτως τίποτε. Εκείνη όμως υποφέρει. Και της είπα, εφόσον παθολογικά δεν έχετε τίποτε, οπωσδήποτε είναι κάτι υπερεσμικό. Μου λέει, το πιστεύω, γι' αυτό ήρθα και έχω ενδείξεις και αποδείξεις από δύο πρόσωπα που μου έχουν κάνει αυτό το κακό. Ο Σατανάς λοιπόν δένει. Ο Σατανάς δένει. Και αυτή η περίπτωση του δαιμονισμού, η τρίτη περίπτωση, είπαμε, είναι δαιμονιζόμενοι που είναι από αμαρτήματα γονέων και βασανίζονται τα παιδιά, από προσωπικά αμαρτήματα και ανέφερα παραδείγματα, και η τρίτη περίπτωση δαιμονισμού που είναι περίπτωση της μαγείας. Σας πληροφορώ από τη θέση που ευρισκόμεθα και ζούμε εκεί στο μοναστήρι μας, από τα τόσα πολλά που ακούμε και βλέπουμε, δεν μπορώ να σας εκφραστώ σε τι φοβερό σημείο έχει ξαπλωθεί η περίπτωση της μαγείας. Αυτή η τρίτη περίπτωση του δαιμονισμού. Ενώ στα παλαιότερα χρόνια, θυμάμαι που ήμουν παιδί 15-20 χρόνια που καταλάβαινα, κάπου και πού να άκουγες περίπτωση μαγείας, τώρα το αντίθετο. Κάπου και πού να μην είναι κανείς να υποφέρει από αυτή την επίρρεια της μαγείας. Και αν κάνει θράψη αυτό το δαιμόνιο της μαγείας, εάν κάνει θράψη αυτό το δαιμόνιο της μαγείας, ακόμη και σε ανθρώπους της εκκλησίας, είναι γιατί οι χριστιανοί μας είναι ανέμελοι, είναι χλιαροί και δεν έχουν μυστηριακή ζωή. Μου έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Φιλόθεος Αγγελάκης, όταν υπηρετούσε στην Αγία Κατερίνα στο μοναστήρι στην Αίγινα, πιο κάτω από τον Άγιο Νεκτάριο, πει μια φορά ένας αρχιμανδρίτης που ήταν ένας καλυφωνότατος κληρικός και με βυσμένη φωνή, όταν του είπε «Γέροντα ευλόγησον», νόμιζε ότι η φωνή του έβγαινε από τον Άδη. «Γέροντά μου», του λέει, «τι έπαθες». Δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Με δυσκολία έβγαινε μια ισχνή φωνή. Και τι του είπε το γέροντος? Και πει εκεί να ζητήσει βοήθεια για τον γέροντα, από τον γέροντα. Του λέει, όταν με πήγαν σε μια ενορία και θέλησε, λέει, να εργαστώ, ο κόσμος τον προτιμούσε για αγιασμούς, για ευχέλεια κτλ. Μια μέρα ο συνεφημέριος, ο έγκαμος κληρικός, πήγε πολύ θλιμμένος στο σπίτι του. Του λέει, «Παπαδιά, τι έχεις, παπά μου», «γιατί είσαι έτσι». «Άστα», λέει, «παπαδιά, από τότε που ήρθε αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος», λέει, «στην εκκλησία, όλοι οι πιστοί», λέει, «τρέχουν σε αυτόν για αγιασμούς, για ευχέλεια. Κανένας», λέει, «δεν με ζητάει στο σπίτι του να πάω». Και γι' αυτό στεναχωριέσαι, του λέει, «παπαδιά, θα τον φτιάξω εγώ». Και πάει η παπαδιά, η καλή σου παπαδιά, και πληρώνει σε μάγο και δια της μαγείας χαλάει τις φωνητικές χορδές. Και ο καλυφωνότατος αυτός παπάς δεν μπορούσε να βγάλει άχνα. Ίσως εύλογη η απορία σας. Μα μας λέτε ότι τους χριστιανούς δεν τους πιάνουν. Τους παπάδες πιάνουν. Τις καλογριές πιάνουν, όπως ανέφερε προηγουμένως παράδειγμα. Τους καλογύρους πιάνουν. Μάλιστα. Μου έλεγε ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ο γέροντάς μου, η ευχή του να είναι μαζί μας, που πολύ συγκινήθηκα, δεν ξέρω αν απόψε εδώ θα μας τώρα και ο ίδιος, που έκανε ένα συγκλονιστικό θαύμα σε ένα πνευματικό μου παιδί πριν από 2 μήνες. Και αυτό φανερώνει, εμένα δεν με συγκίνησε τόσο αυτό καθ' αυτό το θαύμα, όσο βλέπω την προστασία που έχει ο γέροντας στα πνευματικά μου παιδιά. Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα, είχε μια πολύ μεγάλη δυσκολία και τον είδε στον ύπνο του, και μάλιστα σε νεαρά ηλικία.
Και του λέει, μη φοβάσαι παιδί μου, του λέει, θα ξεπεράσεις τα προβλήματα, θα ξεπεράσεις τις δυσκολίες και θα γίνεις τελείως καλά. Λέει, πάτερ, δεν σε γνωρίζω, ποιος είσαι? Είμαι, του λέει, ο πατήρ Φιλόθεος, ο Ζερβάκος. Και αφού τον ευλόγησε, έφυγε και δεν μπορούσε το παιδί να συνέλθει από την ανέκφραστη αγαλίαση που είχε μέσα στην καρδιά του. Και όταν το έπεσε ένα γνωστό του, πριν μου το πει εμένα, πριν ανέβει στο μοναστήρι και το έδωσε ένα βιβλίο ο Διπόρος, που έχει διάφορες φωτογραφίες του γέροντος, εκεί μου έδειξε την φωτογραφία πώς τον είδε. Μου λέει, ακριβώς όπως είσαι σε αυτή τη φωτογραφία, σε αυτή την ηλικία, έτσι τον είδε. Μου έλεγε λοιπόν ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος, πριν κοιμηθεί σε μια πνευματική συζήτηση που είχαμε, μου λέει, παιδί μου, δυστυχώς οι περισσότεροι κληρικοί δεν εξομολογούνται. Δεν εξομολογούνται. Δεν εξομολογούνται, ελάχιστοι κληρικοί εξομολογούνται. Τι σημασία έχει αν είναι ιερεύς και αν λειτουργεί τακτικά? Αν λειτουργεί αναξίως, τι τον βοηθάει η κοινωνία? Όπως δεν βοηθάει τον χριστιανό που μεταλαμβάνει αναξίως και καίγεται, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Απόστολος Παύλος, έτσι και για τον ιερέα. Μπορεί να μεταλαμβάνει. Αν μεταλαμβάνει όμως και έχει αμαρτήματα που δεν τα έχει εξομολογηθεί και τα έχει σαμάρει στην πλάτη, δεν τον ωφελεί τίποτε. Είτε είναι ιερεύς, είτε είναι μοναχός, είτε είναι μοναχή. Μοναχή και εκείνη παρεχώρησε ο Θεός και δαιμονίστηκε από την υπερηφανία της. Και η άλλη που ανέφερα της Εκκλησίας κατηχήτρια, και εκείνη από την υπερηφανία της. Δεν μπορεί ο Σατανάς να προσβάλλει μόνον της Εκκλησίας ζωντανά μέλη. Αναφέρεται εκεί στα θαύματα του Μεγάλου Βασιλείου, ένα θαύμα συγκλονιστικό που είχε κάνει στην Κεσάρια ο Μέγας Βασίλειος, όταν μία κοπέλα πήγε και ζήτησε τη βοήθεια του Μεγάλου Βασιλείου, που ένα παιδί από τους υπηρέτες που είχαν, ήταν από πλουσία οικογένεια η κοπέλα αυτή, αυτός την είχε ερωτευτεί, την είχε αγαπήσει. Και οι γονείς φυσικά με κανένα τρόπο δεν ήθελαν να τον κάνουν γαμπρό, επειδή του ήταν πτωχός. Επικρατεί δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτή η εσφαλμένη αντίληψη σε πολλούς γονείς. Σκέπτονται αν είναι καλός, αν είναι σωστός, αλλά να μην είναι πτωχός, να είναι πλούσιος, να διπλασιάσουν τα πλούτη που έχουν. Και εκείνος κατέφυγε δυστυχώς νικημένος από το πάθος του στον διάβολο για να την πάρει δια της μαγείας. Πλήρωσε σε μάγο, της έκανε τα μαγικά εκεί που της έριξε και η κοπέλα τρελάθηκε από τον έρωτα τον σαρκικό για εκείνον τον υπηρέτη. Πέσανε οι γονείς να πεθάνουν, πέσανε μετά οι συγγενείς. Στη μέση, καλό παιδί είναι, πτωχός είναι, πλούσιοι είστε, πλούσιος θα γίνει και αυτός, πέσανε, θα χάσετε το παιδί σας και τα λοιπά, την κόρη δηλαδή. Εκείνη σαν τρελή. Το παντρέψανε. Όμως η κοπέλα ήταν πιστή κοπέλα. Και όταν είδε μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, αυτός δεν έκανε το σταυρό του, δεν ήθελε να πάει στην εκκλησία, του είπε, καλά, εγώ σε πήρα, σε αγάπησα, σε πήρα, αλλά ήξερε ότι είσαι χριστιανός. Βλέπω σταυρό δεν κάνεις, στην εκκλησία δεν πας, γιατί αφού έδωσε αυτός, πρώτα πήγαινε, αλλά αφού έδωσε χώρο στον Σατανά, ο Σατανάς του φέρνει τη σχολεία, δεν άφηνε να πάει, δεν τον άφηνε να κάνει τη σημεία του σταυρού, γιατί ο Σατανάς χωρίς αντάλλαγμα δεν κάνει καλό, που φυσικά δεν είναι καλό, το νομιζόμενο καλό για πολλούς. Και τότε αυτός άρχισαν και οι τύψεις και οι ανησυχίες και της είπε, ξέρεις, εγώ για να σε πάρω έκανα αυτό και αυτό. Τότε αυτή πήγε και ζήτησε τη βοήθεια του Μεγάλου Βασιλείου. Ζούσε τότε ο Άγιος Βασίλειος. Και του λέει, αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Πες του, λέει ο Μεγάλος Βασίλειος, αν θέλει να σωθεί, να έρθει στο επισκοπείο. Πήγε λοιπόν αυτός εκεί, εξομολογήθηκε στο Μέγα Βασίλειο και του είπε, θέλεις να σωθείς από τον διάβολο, διότι αν δεν κάνεις αυτό που θα σου πω, θα σε πάρει ο διάβολος άμα θα πεθάνεις. Αυτός τα χρειάστηκε τότε και είπε ότι ναι, θέλω.
και τον κράτησε 40 ημερόνυχτα ο Μέγας Βασίλειος. Ας τα ακούσουν αυτοί που έρχονται να διακόμβουν στο μοναστήρι μας και ζητάνε εκεί τη βοήθεια με τα τσιγάρα οι γυναίκες μέχρι την πόρτα της εκκλησίας, με το να κάνουν και κατάλυση, παρότι καθιερώσαμε Τετάρτη για να νηστεύουν 2-3 μέρες και μετά περιμένουν ο Άγιος να τους βοηθήσει. 40 μέρες τον είχε στην Επισκοπή. Το γένος, λέει ο Χριστός, δεν εκπορεύεται μεν προσευχή και νηστεία. Και του έδινε παξιμάδι και νερό μετά τη δύση του ηλίου, μια φορά την ημέρα. Και τον αλώνιζαν οι δαίμονες το βράδυ. Και του έλεγε, πώς πέρασε σήμερα, ξύλο πολύ έφαγα. Πώς πέρασε την άλλη μέρα, το ίδιο. Μην φοβάσαι, του λέει. Κάνε υπομονή. Και στις 40 μέρες, αφού είχε εξομολογηθεί, αφού τον είχε μυρώσει, γιατί αρνείται κανείς το βάπτισμά του όταν καταφεύγει σε μάγους, ζήτησε την βοήθεια των ιερέων και των πιστών να συμπροσευχηθούν να κάνουν αγρυπνία. Εν τω μεταξύ, αυτός το οποίο σπουδαίο παρέλειψε να σας πω, ο μάγος του είπε, εγώ θα στη δώσω αυτή γυναίκα, αλλά θα σου πάρω αίμα από τη φλέβα, και μου έχουν εξομολογηθεί αρκετοί από αυτούς που ασχολούνται με τα μάγια που το έχουν κάνει αυτό στις ημέρες μας, αίμα από τη φλέβα, και με το αίμα τους γράφουν σε ένα χαρτί αρνούμε τον Χριστό. Βλέπετε πόσο τυφλώνει το πάθος τον άνθρωπο. Προτιμά να αρνηθεί τον Χριστό για να πάρει μια αραθνή τον άνθρωπο. Για 5, 10, 20 χρόνια, 30, 50, πόσο θα τον έχει. Και μετά να πάει αιώνια στην κόλαση. Που δυστυχώς οι περισσότεροι γάμοι στις ημέρες μας γίνονται με μάγια. Γι' αυτό και πάνε κατά διαβόλου, δεν προκόβουν. Και το χαρτί αυτό το πήρε ο μάγος. Αλλά ο μάγος, όταν έκανε τα μαγικά, τις επικλήσεις των δαιμόνων, το παρέδωσε στον Σατανά. Και όταν έκανε την αγρυπνία ο Μέγας Βασίλειος, είδαν όλοι οι πιστοί, αναφέρει μέσα εκεί, αν έχετε συναξάρι στο σπίτι σας, ανοίγτε και διαβάστε το, να το δείτε, να το διαβάσετε με λεπτομέρειες το θαύμα αυτό. Όλος ο κόσμος έβλεπε κάτω από το θόλο της εκκλησίας, έβλεπε τους δαίμονες και φωνάζανε, μας αδικείς Βασίλειε, μας αδικείς Βασίλειε, να το χαρτί που υπέγραψε μόνος του ότι αρνείται το Χριστό, και δείχναν το χαρτί οι δαίμονες. Και τότε ο Μέγας Βασίλειος είπε, έβαλε τον κόσμο να φωνάζει το Κύριε ελέησον, αυτός έλεγε ευχές εξορκιστικές και πέταξαν οι δαίμονες το χαρτί επάνω στην Αγία Τράπεζα και γίναν άφαντοι. Και τότε πήρε το χαρτί ο Μέγας Βασίλειος και του λέει, το γνωρίζεις, και ήδη αυτός, ότι ήταν το χαρτί που υπέγραψε στο μάγο και ο μάγος στους δαίμονες. Όπως εμείς πάμε τα χαρτιά, τα αιτήματά σας, τα πάμε στην Αγία Πρόθεση και εκεί διαβάζουμε τα αιτήματά σας υπέρ εναρρώσεως, υπέρ αναπαύσεως, υπέρ επιτυχίας, υπέρ, έτσι και ο μάγος θα δίνει στο διάβολο τα αιτήματα. Και έτσι ελευθερώθηκε ο άνθρωπος αυτός από τον Σατανά. Και έρχομαι να απαντήσω στην απορία πολλών. Μα αυτή ήταν πιστή κοπέλα. Ναι, ήταν πιστή κοπέλα. Αλλά αυτή η πιστή κοπέλα δεν εκκλησιαζόταν τακτικά. Πιθανό να μην κρατούσε επακριβώς τις νηστείες. Να μην εξομολογεί το καθαρά τα αμαρτήματά της. Να μην κοινωνούσε το πιο σπουδαίο, που μέχρι την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, ακόμη και μετά, υπήρχε αυτή η καλή συνήθεια. Υπάρχουν οι κακές συνήθειες και οι καλές συνήθειες. Η συχνή θεία μετάληψης που κοινωνούσαν οι χριστιανοί 3 και 4 φορές τη βδομάδα. Ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος στέλνει μια επιστολή και λέει, εμείς, λέει, στην Κεσάρια μεταλαμβάνουμε 4 φορές την εβδομάδα. Και αν τύχει ο εορταζόμενος Άγιος, 5 φορές την εβδομάδα. Αυτό το αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, πιθανόν αυτή και οπωσδήποτε να μην κοινωνούσε συχνά, γι' αυτό ακριβώς την έπιασαν τα μάγια. Θυμάστε που σας είχα πει εδώ από αυτή τη θέση, στις ημέρες μας στο μοναστήρι μας, ένα παράδειγμα πάλι μαγείας με μια κοπέλα που αρευωνιάστηκε ένα νεαρό, που πρώτα αυτός ήταν με μια άλλη κοπέλα αρευωνιασμένος και επειδή το έβλεπε δεν πηγαίνανε καλά, της είπε να μην χωρίσουμε παντρεμένοι, να χωρίσουμε τώρα. Μην δημιουργήσουμε και πρόβλημα σε παιδιά που θα φέρουμε μεθαύριο. Και αφού χώρισε, βρήκε την δεύτερη, πολύ καλή κοπέλα. Πάρα πολύ καλή κοπέλα.
που την δεύτερη γνώρισα εγώ που ήρθε να ζητήσει βοήθεια στο μοναστήρι. Και πώς ήρθε, διότι μετά από 2 μήνες που κάνε τον αρεβόνα, η κοπέλα έψε το κεφάλι κάτω. Ζαλάδες, πονοκεφάλους, αδιαθυσίες. Και της είπε κάποια φίλη της ότι αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα, αλλά και εγώ το βλέπω. Πάνε λέει στον Άγιο Πνεύμα και έτσι ήρθε η κοπέλα. Και σε ένα τηλεφώνημα που έγινε, που ήταν η πρώτη ερμηνευτική, με το εμπρός που είπε η κοπέλα και την γνώρισε από την νεανική φωνή, της λέει στο τηλέφωνο, με συγχωρείτε για τη λέξη μωρή, ξέρω που πας και ζητάς βοήθεια, εννοούσε για το μοναστήρι. Δεν θα σε ρίξω εγώ σε μια αμαρτία να μην μπορείς να μεταλάβεις. Θα σε φτιάξω εγώ. Το ακούτε, ο Σατανάς. Δεν θα σε ρίξω εγώ σε μια αμαρτία να μην μπορείς να μεταλάβεις, θα σε φτιάξω εγώ. Και αφού παρά τη θέλησή της να μην αναφέρομαι σε λεπτομέρειες, γιατί το είπα εδώ σε άλλο κήρυγμα με λεπτομέρειες, έπεσε σε θανάσιμη αμαρτία και δεν μπορούσε να κοινωνήσει. Είναι 3 χρόνια αυτή η ιστορία που σας λέω, ούτε στο γάμο φτάνει η κοπέλα, ούτε μπορεί να χωρίσει. Και ήταν μια πανέμορφη κοπέλα που τώρα δείχνει ότι είναι 70 χρονών γριά. Ούτε να χωρίσει, ούτε να παντρευτεί. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Θυμάστε που σας ανέφερα παλαιότερα για μια περίπτωση στο μοναστήρι μας που κατέφυγαν οι ίδιοι οι οικείοι του αδελφού να ζητήσουν, γιατί ήταν καλοί μεν άνθρωποι αλλά όχι κοντά στην εκκλησία, να ζητήσουν τη βοήθεια του Σατανά να τον πάρουν δια της μαγείας, που τα μάθαμε από τους ίδιους μετά που ειρήνευσαν και σήμερα είναι ευτυχισμένοι. Τι τους είπε αυτός ο υπερέτης του Σατανά όταν κοίταξε και ήδη εκεί και τα λοιπά και έκανε τα διαβολικά του? Τους είπε, σήκωσε τα χέρια, λέει, δυστυχώς δεν μπορώ να σας κάνω τίποτα. Λέει, γιατί? Θα σου δώσω όσα λεφτά θέλεις. Αυτός που τον έχει εκεί τον ποτίζει κάθε μέρα αίμα νεκρού. Δεν είπε κρασί και ψωμί που λένε οι άπιστοι, είπε αίμα, μόνο που δεν είπε Χριστού και είπε νεκρού. Γιατί με τη χάρη του Θεού στο μοναστήρι μας έχουμε κάθε μέρα λειτουργία και κάθε μέρα οι αδελφοί μεταλαμβάνουν. Το βράδυ παίρνουν ένα φρούτο, ένα τσάι, γίνεται η εγκράτεια που βραδείς και κάθε μέρα μεταλαμβάνουν. Και ο διάβολος σήκωσε τα χέρια, δεν μπορώ να σας κάνω τίποτε. Γιατί κάθε μέρα αυτός που τον έχει τον ποτίζει αίμα νεκρού. Και αυτοί καμία δεν μπορούσαν να το ερμηνεύσουν και νόμιζαν ότι εγώ τον πήραμε μαγικά. Και όταν ήρθε μια φορά η μάνα του επάνω στον Άρθικα, στο παλιό καθολικό, έτυχε να είναι και η μητέρα μου, ώρα εσπερινού. Ήρθε αυτή μετά από αυτό το γεγονός, είχε γονέψει ότι κάτι έκανα στο γιο της. Και είδε και τη μάνα μου, της λέει, και εσύ έχεις παιδί εδώ? Λέει, και εγώ, λέει, μάνα, μάχα αυτός ο κακούργος ο ηγούμενος. Ό,τι πότισε το γιο σου, πότισε και το δικό μου. Ό,τι πότισε το δικό μου, πότισε και το δικό σου, της λέει. Αυτή είναι η δύναμης της Αγίας Κοινωνίας. Η τρίτη, λοιπόν, περίπτωση που είναι σε έξαρση, επαναλαμβάνω, δαιμονισμού, είναι η περίπτωση μαγείας. Και κάνει θράψη ο Σατανάς, γιατί δυστυχώς σήμερα οι χριστιανοί μας κάθε άλλο παρά να έχουν μυστηριακή ζωή. Αρκούνται σε έναν τυπικό εκκλησιασμό, ούτε νηστείες σέβονται, ούτε εγκρατεύονται, ούτε σοφρονούν. Αφήστε κακίες και μοχθηρίες και μίση που να μην μιλάνε σε συνανθρώπους των, με ζήλια και με φθόνο και με τόσα άλλα πάθη, να μην έχουν καμία μυστηριακή ζωή, να μην φτάνουν στο Άγιο Ποτήριο, απλώς αρκούνται να εκκλησιάζονται, αλλά και πολλοί από αυτούς που επεκκλησιάζουν, που κοινωνούν, να μην κοινωνούν όπως ο Θεός μας θέλει να κοινωνούμε και όπως ο Θεός μας καλεί εκεί κάθε φορά, είτε δια του Επισκόπου, είτε δια του Ιερέως, είτε δια του Διακόνου, με τα φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αγίος.
εκείνος που φοβάται το Θεό, εκείνος που φοβάται το Θεό, δεν πέφτει σε αμαρτήματα σαρκικά, δεν ζει μια σαρκική ζωή. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος που φοβόταν το Θεό και ζούσε τη ζωντανή παρουσία του Θεού, όταν τον προκαλούσε η γυναίκα του Πεντεφρή να πέσει στο αμάρτημα της Μιχίας, τι είπε ο Ιωσήφ? Πώς μπορώ, λέει, να το κάνω αυτό μπροστά στα μάτια του Θεού μου? Έβλεπε ζωντανή την παρουσία του Θεού. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό μπροστά στα μάτια του Θεού μου? Και για να μην πέσει στην αμαρτία, ο Θεός τον έκανε βασιλιά στην Αίγυπτο. Βασιλιά στην Αίγυπτο. Εκείνος λοιπόν που φοβάται το Θεό δεν πέφτει σε ακόλαστες πράξεις. Εκείνος που φοβάται το Θεό δεν πάει σε μάγους και σε μάγισσες, είτε να κάνει κακό είτε να λυθεί δίθεν από το κακό. Δεν πάει στα χαρτιά, δεν πάει στα φλιτζάνια, δεν πάει στους αστρολόγους. Δεν μισεί, δεν φθονεί, δεν ζηλεύει, δεν αδικεί, δεν συκοφαντεί, δεν κρίνει, δεν κατακρίνει, δεν ιεροκατηγορεί. Εκείνος που φοβάται το Θεό, εκείνος που πιστεύει στο Θεό, εκείνος που αγαπά το Θεό. Γιατί λέει ο Θεός δια το Ευαγγελίου, εάν με αγαπάτε τα συντολάς τα σε εμάς στηρίσατε. Εκείνος που αγαπά το Θεό προσπαθεί και εφαρμόζει τα συντολάς του. Αυτός λοιπόν που πηγαίνει και μεταλαμβάνει με την πίστη, με το φόβο, με την αγάπη, με την προετοιμασία, με την μετάνοια, με την εξομολόγηση, εκείνος θωρακίζεται. Και όλοι οι διαβόλοι να βγουν από την Άβυσσο, όλοι οι διαβόλοι να βγουν από την Άβυσσο, δεν μπορούν να το κάνουν τίποτε. Τίποτε. 16 αιώνες ο Άγιος της Μονής μας, ο προστάτης της Μονής μας, ο Άγιος Κυπριανός, από τον 3ο αιώνα μέχρι σήμερα, 16 περίπου αιώνες ευεργετεί το ανθρώπινο γένος, που ήταν φοβερός στην Αντιόχεια Μάγος, που ξεκλήρισε χιλιάδες άτομα και οικογένειες. Και πώς έφτασε στα σκαλοπάτια της Αγιωσύνης? Από την αποτυχία που είχε στα μάγια, στη μαγική του καριέρα. Και γιατί? Γιατί προσέκρωσε πρίμα μπροστά σε ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, στην Αγία Ιουστίνα Πεδούλα, 19-20 χρονών, που είχε την αγνότητα, που είχε την παρθενία, που είχε την πίστη, που είχε την ευλάβεια, που είχε την Αγία Κοινωνία 3 και 4 φορές την εβδομάδα, με αποτέλεσμα ο μάγος να ιτηθεί, ο μάγος να μετανοήσει, ο μάγος να γνωρίσει τον Χριστό, ο μάγος να αγαπήσει τον Χριστό, ο μάγος να επεριτήσει τον Χριστό και να μαρτυρήσει για τον Χριστό στις 2 Οκτωβρίου μαζί με την Αγία Ιωστίνα. Εάν λοιπόν κάνει θράψη σήμερα αυτό το δαιμόνιο, επαναλαμβάνω, της μαγείας, είναι γιατί οι χριστιανοί μας δεν έχουν μυστηριακή ζωή. Γι' αυτό, τι ώρα είναι? 8. Μήπως σας κούρασα? Ζούμε κάθε μέρα μέσα στα θαύματα στο μοναστήρι μας και συγκινούμε που βλέπω εδώ απόψε ένα νεαρό που πριν από ένα περίπου μήνα οι Άγιοι της Μονής μας τον βοήθησαν και τον απείλαξαν από φοβερή περίπτωση μαγείας, που μου το διηγεί το χθες το βράδυ και μάλιστα τον παρακάλεσε να το γράψει και μου το έφερε απόψε γραπτό επάνω στο γραφείο εδώ πριν κατέβω κάτω. Είναι ανάμεσά μας, που όταν έβλεπε τους δαίμονες που θα βγαίναν από μέσα του, που το βασάνιζαν, δεν μπορούσε να αντικρίσει την Εκκλησία, δεν μπορούσε να αντικρίσει θυμίαμα, δεν μπορούσε να σταθεί στην Εκκλησία καθόλου, έβγαινε έξω, δεν μπορούσε να προσευχηθεί στο σπίτι του. Φοβερή και αυτή η περίπτωση δαιμονισμού, και πάλι από επίρρεια μαγείας. Και όταν ευεργετήθηκε, όταν βγαίνανε οι δαίμονες, θεραπεύτηκε πριν από περίπου από ένα μήνα και άκουσε μια φωνή. Τώρα ήταν ο Χριστός μας, ήταν οι Άγιοι της Μονής μας, που έλεγαν στους δαίμονες: πειθαρχήσετε εις τον Δημιουργό σας. Και την ώρα που βγαίνανε οι δαίμονες από μέσα του, τους άκουγε που ουρλιάζανε απ' έξω, κλαίγανε απ' έξω από το σπίτι, ουρλιάζανε. Και πόσο συγκινήθηκα σήμερα που τον έβλεπα από νωρίς στην Εκκλησία, όχι αργά. Τον είχε πάρει έτσι το μάτι μου που ήμουν εκεί στο θρόνο και μετά πάλι που έβγαινα να ευλογήσω, που ήταν ακίνητος. Και συγκινήθηκε που μου έλεγε όταν είχε την επίρρεια αυτή του δαίμονος, δεν μπορούσε να στείλει στην Εκκλησία και έμενε κολόνα ασάλευτη από την ώρα που μπήκε, ούτε να κάτσει ούτε να γυρίσει δεξιά αριστερά μέχρι που τελείωσε η λειτουργία. Κάθε μέρα ζούμε μέσα στα θαύματα.
Και δυστυχώς ένα μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο ποσοστό σήμερα των χριστιανών ανθρώπων, αφήνουμε τους μη χριστιανούς, μιλάμε για τους χριστιανούς, δυστυχώς είναι σε κατάσταση δαιμονισμού. Γιατί αυτοί που βρίζουν, αυτοί που εσχρολογούν, αυτοί που δεν θέλουν να πατήσουν στην εκκλησία, αυτοί που δεν θέλουν να ακούν για ιερείς, αυτοί που δεν θέλουν να βλέπουν εικόνες, ποιος ο άγγελος τους βάζει και τα κάνουν αυτά? Αυτές τις δυσκολίες που έχουν, αυτές τις ανησυχίες που έχουν, από πού τις έχουν? Από τον διάβολο που κυριαρχεί μέσα τους. Είναι ποσοστό ικανοποιητικό από στατιστικές 2-3% που εκκλησιάζονται? Είναι ικανοποιητικό αυτό? Και από αυτούς που εκκλησιάζονται, πόσοι είναι αυτοί που έχουν, όπως προανέφερα, μυστηριακή ζωή? Πάντες ενορίες που έχουν 50, 60, 70, 100 χιλιάδες ενορίτες, και μετρήστε την Κυριακή πόσοι θα κοινωνήσουν. Αλλά και πώς θα κοινωνήσουν. Και πώς θα κοινωνήσουν. Διάβαζα κάπου σε ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι που το διάβαζα, Μεγάλη Πέμπτη, ένα άγιο γεροντάκι. Έκλαιγε. Και παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου, φανταστείτε τι άγιος άνθρωπος που θα ήταν, και του είπε: «Γέροντα, γιατί κλαις?» «Χαίρομαι», λέει, «παλικάρι μου», δεν κατάλαβε που ήταν άγγελος. «Χαίρομαι», λέει, «που βλέπω επιτέλους σήμερα τόσοι χριστιανοί που κοινώνησαν στην εκκλησία μας». «Γέροντα», του λέει, «ξέρεις πόσοι πήραν Χριστό από όσους που είδες που κοινώνησαν?» «Πόσοι», λέει? «Τρεις μόνον, οι άλλοι φωτιά πήραν». Και από μπροστά του έγινε άφαντος και τότε κατάλαβε πως ήταν άγγελος. «Τρεις», λέει, «πήραν Χριστό, οι άλλοι φωτιά πήραν». Γιατί πάνε όπως πάνε, μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, αξιμολόγητοι, αμετανόητοι, είτε γιατί το λέει η μαμά και ο μπαμπάς, ή γιατί θέλουν από μόνοι τους και μεταλαμβάνουν έτσι απροετοίμαστοι και παίρνουν φωτιά. Εάν λοιπόν είναι σήμερα οι χριστιανοί μας οι περισσότεροι σε κατάσταση δαιμονισμού, θυμάστε τι σας έλεγα στην Αυστραλία που πήγα, από όσους νέους με πλησίασαν, 85-90% υπέφεραν από δαιμονοκαταληψία. Και τούτο γιατί? Γιατί ήταν μακριά από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Ο διάβολος, για να τελειώσω, αν και δεν κλείνεται αυτό το θέμα με 2, 3 και 4 ομιλίες, όμως θα πρέπει να τελειώσουμε απόψε, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε σε άλλες ομιλίες. Ο διάβολος, όπως ανέφερα ορισμένα παραδείγματα, ποτέ δεν θέλει την ευτυχία του ανθρώπου. Τον άνθρωπο τον θέλει πάντοτε δυστυχισμένον και προσπαθεί να βρει διάφορες αφορμές και ευκαιρίες να εισέλθει σαν αφέντης μέσα στον άνθρωπο και να κάνει μετά εκείνος κουμάντο. Να άγεται και να φέρεται ο άνθρωπος από το πνεύμα πίθωνος, από το πνεύμα το πονηρό, από το πνεύμα το ακάθαρτο που θα έχει μέσα του. Και επίσης, όπως λένε οι πατέρες, από κάθε πάθος κρύβεται και ένα δαιμόνιο. Μπορεί να είμαι επιλαγμένοι από ορισμένα βαριά αμαρτήματα, αλλά από πάθη δεν είμαι κανείς. Γι' αυτό θα πρέπει το πρώτο να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας, σε τι κατάσταση και θέση είμαστε. Να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας, να τα εντοπίσουμε, να τα δούμε καλά. Και το επόμενο βήμα να παρακαλέσουμε τον Χριστό και να παρακαλούμε τον Χριστό να μας λυτρώσει, να μας ελευθερώσει από τα πάθη και από τις αδυναμίες και να μην βρίσκει χώρο ο Σατανάς και έρχεται μέσα μας και τότε αλίμονο σε μας. Να αγαπούμε, να βιάζουμε τον εαυτό μας. Μην ξεχνάμε τα λόγια του Χριστού μας: «Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν σε αυτή». Να βιάζουμε τον εαυτό μας για τον τακτικό εκκλησιασμό, και το τονίζω για πολλωστή φορά από το πρωί, από όρθρου βαθέως. Από όρθρου βαθέως. Ντρέπομαι πολλές φορές για πνευματικά μου παιδιά, γιατί ο επίσκοπος είναι σε τόπο και θέση Χριστού. Δεν χάνει ο επίσκοπος τα λόγια του όρθρου. Ή τα διαβάζει ή τα ακούει, όπως έχουμε στο μοναστήρι μέσα τα μικρόφωνα και παρακολουθώ από το κελί. Και ήθιστε να κατεβαίνει ο επίσκοπος της καταβασίας. Και τούτο γιατί? Να είναι οι πιστοί να υποδεχθούν τον Χριστό, γιατί είναι σε τόπο και θέση Χριστού ο επίσκοπος. Ο επίσκοπος έχει τη θέση του Χριστού, ιερείς τη θέση των Αγίων Αποστόλων. Και πρέπει να είναι οι πιστοί στην Εκκλησία να υποδεχθούν
το Χριστό στο πρόσωπο του Επισκόπου. Και να το έχω πει πολλές φορές σε πνευματικά παιδί και στην εξομολόγηση και σε κήρυγμα, ντρέπομαι όταν πηγαίνω και δεν τους βρίσκω και δεν τους βλέπω ακόμα όταν τελειώνει ο όρθρος και τους βλέπω μετά το Ευαγγέλιο, μετά τη μεγάλη είσοδο μερικούς. Να βιάζουμε λοιπόν τον εαυτό μας για τον τακτικό εκκλησιασμό και να είμαι εν ορίς όρθρο, πουρήρη όρθρο βαθέως σαν τις μυροφόρες γυναίκες. Να αγαπούμε την νηστεία, να αγαπούμε την προσευχή, να αγαπούμε τη μελέτη, να αγαπούμε πιο πολύ να βιώνουμε τη μετάνοια, την εξομολόγηση και ακόμη πιο πολύ να αγαπούμε την Αγία Κοινωνία. Για μένα προσωπικά, χριστιανός που δεν λαχταράει, που όπως κλωτσάει το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μάνας, δεν σκυρτάει έτσι η καρδιά του από αγάπη για την Αγία Κοινωνία, για μένα αυτός είναι νεκρός. Είναι νεκρός. Μπορεί κανείς να έχει κολλήματα να μεταλαμβάνει. Αφού όμως έχει τη λαχτάρα να κοινωνήσει, άσχετο αν δεν μπορεί να κοινωνήσει, αυτός είναι ζωντανός. Αν έχει μετανοήσει πραγματικά και αν περιμένει την ημέρα που θα τελειώσει το επιτύμιο να κοινωνήσει. Αλλά αφού κοινωνήσει, αν δεν συνεχίσει να έχει αυτή τη λαχτάρα, αυτόν τον έρωτα για τον Χριστό, υπάρχει και ο θείος έρωτας. Πάνω από το σαρκικό έρωτα, που ο σαρκικός έρωτας θανατώνει την ψυχή, ο θείος έρωτας ζωογονεί την ψυχή. Αυτός λοιπόν που δεν έχει αυτή τη λαχτάρα, που δεν χτυπάει η καρδιά του, σκυρτάει η καρδιά του, να πάρει το Χριστό, σημαίνει ότι είναι νεκρός. Που δυστυχώς σήμερα οι καρδιές των χριστιανών μας για άλλα σκυρτούν, για άλλα χτυπούν, όχι για το Χριστό. Όχι για την Εκκλησία, όχι για την ομολογία της πίστεως, όχι για τη μυστηριακή ζωή. Αν θέλουμε λοιπόν, να είμαι θα θωρακισμένοι, να είμαι θα απρόσβλητοι, να μην μπορεί ο διάβολος να μας κάνει τίποτε, θα πρέπει να πιστέψουμε όσο πιο πολύ γίνεται στο Χριστό. Να έχουμε το θάρρος και την παρεσία να ομολογούμε τον Χριστό. Να έχουμε ζωή μυστηριακή. Και όταν λέω μυστηριακή ζωή, να έχουμε τέτοια ζωή που να μπορούμε να μεταλαμβάνουμε όπως θέλει ο Θεός. Τότε δεν έχουμε κανένα φόβο. Εύχομαι τα λόγια που υπόθεσαν απόψε να βρουν απήχηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων μας. Εύχομαι ο Χριστός μας σε όλους μας να προσθέσει αγάπη για εκείνον και να μας βοηθήσει να έχουμε μια αληθινή, μια πραγματική, μια σωστή μυστηριακή ζωή. Αμήν. Όλοι μαζί διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μακαρίτη.
Αλήθεια.